Καλημέρα σας από τη Σόφια. Καλημέρα. Πράγματι, η ανησυχία είναι το πρώτο χαρακτηριστικό το οποίο διακρίνει κανείς εδώ στην βουλγαρική κοινωνία. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα τα πρωτοσέλιδα του σημερινού τύπου αναφέρονται σε αυτήν την κατάσταση. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τον κρατικό οργανισμό των αστικών συγκοινωνιών της Σόφιας που λέει ότι όταν εφαρμοστεί 100% η απόφαση των Ρώσων να μην στέλνουν φυσικό αέριο στην Βουλγαρία, τότε αυτομάτως θα πρέπει να περικοπούν τα μισά από τα λεωφορεία τα οποία κυκλοφορούν σήμερα σε αστικές συγκοινωνίες της Σόφιας. Αυτή θα είναι και η πρώτη επίπτωση και νομίζω ότι η είδηση αυτή με πολύ έτσι τραγικό τρόπο είναι πρώτη είδηση στα τοπικά μέσα ενημέρωσης εδώ στη Σόφια. Αυτό θα σημαίνει, σύμφωνα με τον επικεφαλής του οργανισμού, θα σημαίνει μία έξτρα καθυστέρηση σε όλα τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών κατά μισή ώρα, κατά 30 λεπτά. Και αυτή θα είναι η πρώτη επίπτωση, γιατί αναμένονται μία σειρά από άλλες επιπτώσεις, αναμένονται αυξήσεις σε όλο το φάσμα της ενέργειας. Και αυξήσεις οι οποίες σύντομα θα περάσουν και στα τρόφιμα. Αυτό ισχυρίζονται εδώ οι τοπικοί δημοσιογράφοι και αυτό περιμένουν με ιδιαίτερη αγωνία σε όλα τα γραφόμενά τους. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα πολιτικό πραντεφέρ γύρω από όλη αυτή την ιστορία. Πρέπει να σας πω ότι δεν λείπουν και τα δημοσιεύματα που λένε ότι ενδεχομένως μέχρι και η κυβέρνηση μπορεί να πέσει από όλη αυτή την κρίση, να μην αντέξει δηλαδή αυτή τη δοκιμασία, καθώς έχει αναπτυχθεί μια ιδιαίτερα έτσι, οξία πολεμική γύρω από το θέμα της απόφασης των Ρώσων να σταματήσουν το φυσικό αέριο για την Βουλγαρία. Αυτή η ιστορία έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση συνασπισμού, ετερόκλητη την έχουν πει πολλοί, και είναι χωρισμένη αυτή τη στιγμή στα τρία. Υπάρχει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Πετκόφ, ο οποίος βρίσκεται στο Κίεβο σε μια προφανή προσπάθεια να υποστηρίξει τον Ζελένσκι και τον Ουκρανικό λαό. Συμφώνησε χθες μαζί του ότι μπορεί η Βουλγαρία να επισκευάζει τα βαριά στρατιωτικά οχήματα της Ουκρανίας, να έρχονται εδώ δηλαδή στα εργοστάσια της χώρας και να επισκευάζονται, προκειμένου η Βουλγαρία να δείξει εμπράκτως ότι βοηθά και στηρίζει την Ουκρανία και το λαό της. Από την άλλη όμως, υπάρχει το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο αντιστέκεται σε όλα αυτά και θεωρεί ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση η Ουκρανία να εμπλακεί σε αυτόν τον πόλεμο. Πολλοί λένε ότι το Σοσιαλιστικό Πρώην Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο εκπροσωπείται στην κυβέρνηση, είναι πάρα πολύ κοντά στις ρωσικές θέσεις. Και χθες μάλιστα είχαμε και μια ηχηρή παρέμβαση από την πλευρά των προέδρων όλων των εργοδοτικών οργανώσεων, από την πλευρά των βιομηχανιών, των συνδέσμων των εμπόρων, των κατασκευαστών κλπ., οι οποίοι μαζεύτηκαν στο γραφείο της Αντιπροέδρου και Προέδρου του Σοσιαλιστικού Κόμματος για να πούν ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να υπαναχωρήσει και να πληρώσει τους Ρώσους σε ρούβλια. Να αγνοήσει δηλαδή την ευρωπαϊκή πρακτική και να προχωρήσει μόνη της, γιατί αυτό είναι προς το συμφέρον του βουλγαρικού λαού. Έτσι είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχει ένας βαθύς διχασμός σε αυτή τη χώρα, όχι μόνο σε κυβερνητικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας, όπως τουλάχιστον έδειξαν και οι δημοσκοπήσεις. Θα το δούμε αυτό με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής την ερχόμενη Δευτέρα. Υπάρχει μια πολύ έτσι ευαίσθητη συζήτηση για το αν η Ουκρανία μπορεί να προσβλέπει σε μεγαλύτερη βοήθεια από την πλευρά της Βουλγαρίας, εάν δηλαδή η κυβέρνηση μπορεί να στείλει περισσότερα όπλα πλέον, όχι μόνο ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και όπλα στην Ουκρανία, κάτι το οποίο διχάζει βαθιά, όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, και το βουλγαρικό λαό. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό το οποίο επικρατεί εδώ είναι η μεγάλη ανησυχία για το τι θα φέρει αυτή η απόφαση των Ρώσων. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και πάρα πολλά δημοσιεύματα που λένε ότι για την οικονομία της Βουλγαρίας δεν υπάρχει εναλλακτική. Όπως λένε χαρακτηριστικά και οι εργοδότες, ή θα πάρουμε αέριο από τους Ρώσους, ή από όπου και αν αλλού το πάρουμε, και εδώ δείχνουν και την Ελλάδα, θα το πάρουμε πολύ ακριβότερα, σε τιμές που η οικονομία μας δεν θα μπορεί να τις αντέξει. Και αυτό είναι και το μήνυμα το οποίο στέλνουν. Καλημέρα, να είσαι καλά.